Είμαστε εδώ και σήμερα γιατί οι δραματικές εξελίξεις της πανδημίας βαραίνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση και τις τεράστιες ευθύνες που έχει γι' αυτό. Ήρθαμε εδώ για να καταθέσουμε τα πάγια αιτήματά μας όσον αφορά την υγεία του λαού μας και την προστασία της. Εμείς σαν συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιούχων επανειλημμένα έχουμε καταθέσει το πλαίσιο αιτημάτων των συνταξιούχων στην κυβέρνηση. Όμως, σαν Σωματείο Συνταξιούχων ήρθαμε εδώ μαζί με την Ομοσπονδία, την Όφσα, λόγω Χριστουγέννων να απαιτήσουμε να καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων, το οποίο το έχουν κόψει εδώ και πολλά χρόνια. Τα οριζόντια μέτρα της κυβέρνησης ουσιαστικά χρυσώνουν το χάπι για τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, μιας και δεν επαρκούν για τίποτα. 500 και 1000 ευρώ είναι μόνο τα ενίκια, τα λειτουργικά έξοδα, τα συσσωρευμένα χρέη είναι πάρα πολύ μεγάλα σε βαθμό που όχι μόνο δεν επαρκούν αυτά τα χρήματα τα οποία δίνει η κυβέρνηση, αλλά ουσιαστικά είναι κοροϊδία για όλους τους αυτοαπασχολούμενους. Μαζί με τους άλλους αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματίες, βρεθήκαμε εδώ και θα βρισκόμαστε από εδώ και πέρα συνέχεια, ακριβώς για να αναδείξουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιβίωση των αυτοαπασχολούμενων, όπως είναι το αφορολόγητο, που ζητάμε 12.000, όπως ζητάμε την απαλλαγή από το ΕΦΚΑ, ζητάμε να σταματήσουν κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί, ζητάμε να δοθούν ελεύθερα σε όλους τεστ για τις οικογένειές τους και ζητάμε το επίδομα, το βασικότερο επίδομα ειδικού σκοπού, που είναι αναγκαίο για την επιβίωση των αυτοαπασχολούμενων. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε αυτή την κινητοποίηση. Να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Αυτό περνάει μέσα από συγκεκριμένα μέτρα. Την ένταξη όλων των αυτοαπασχολούμενων στο επίδομα ειδικού σκοπού τώρα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Τον ορισμό αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ. Τη διαγραφή χρεών που πνίγουν ουσιαστικά, κυριολεκτικά, χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, χιλιάδες νοικοκυριά. Να επιθυμίσουμε στην κυβέρνηση τη διεκδίκησή μας για κατώτερη σύνταξη 600 ευρώ. Οι συνταξιούχοι με 35 και 40 χρόνια δουλειάς δικαιούμαστε μια αξιοπρεπή ζωή. Αυτά τα χρήματα τα έχουμε δουλέψει, έχουμε συμβάλλει στην παραγωγή αμύθιτου πλούτου και είναι άδικο σήμερα το μεγαλύτερο κομμάτι των συνταξιούχων να μην καλύπτει ανάγκες διαβίωσης. Για ακόμη μία φορά φανερώνεται η αναλγησία της κυβέρνησης. Εδώ, εκπρόσωποι ομοσπονδιών, των συνταξιούχων, της Όφσα, σωματείων, ήρθαμε να καταθέσουμε τα δίκαια αιτήματά μας, να συζητήσουμε με το Υπουργείο για αυτά, αλλά πάλι συναντήσαμε κλειστές πόρτες, κλειστά αυτιά. Το δρόμο της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας που διαφημίζει η κυβέρνηση ακολουθεί με μεγάλη συνέπεια τον δρόμο αυτών που ξεζουμίζει τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, που οδηγεί κάθε μέρα σε περισσότερα λουκέτα, που οδηγεί χιλιάδες στη χρεοκοπία.